Καλησπέρα παιδιά, λοιπόν, και αυτό είναι ένα βίντεο στο οποίο θα σας δείξω πως κάνω εγγραφή τα gameplays μου από το PlayStation 4. Λοιπόν, τώρα έβαλα το PT, το Silent Hill, για να σας δείξω όλη αυτή τη διαδικασία που είναι πάρα πολύ απλή και καθόλου δύσκολη, εντάξει. Για όσους κατέχουν PlayStation 4 και όσους, ας πούμε, δεν κατέχουν, με έχουν ρωτήσει πως κάνεις για παράδειγμα το PlayStation 4. Λοιπόν, τώρα τραβάω βίντεο με το κινητό μου, να ξέρετε. Ναι, γι' αυτό φαίνεται έτσι. Θέλω να σας δείξω γενικά πως γίνεται. Και ναι, για το Silent Hill το έχουν διαγράψει το PlayStation Store, οπότε δεν μπορείτε να το βρείτε. Και εγώ το είχα διαγράψει πιο παλιά όταν το είχανε. Και ναι, είμαι ακόμα τυχερός, το έχω. Λοιπόν, εδώ πέρα πατάμε Share, πάνω αριστερό κουμπί, για να σας βγάλει αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, το πρώτο είναι να αποθηκεύσετε το βίντεο σας, να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία. Και αυτό εδώ πέρα είναι, ας πούμε, να παίξετε ένα παιχνίδι με έναν φίλο σας. Και αν δεν έχετε το CD, αλλά πρέπει και οι δύο να έχετε πολύ γρήγορη γραμμή ίντερνετ. Και αυτό εδώ πέρα είναι το live stream. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα αποθηκεύσουμε το βίντεο κλιπ. Όπως βλέπετε πάνω αριστερά αποθηκεύθηκε. Θα βγούμε από εδώ, από το παιχνίδι. Ναι. Και θα πάμε στο... Ναι, να σας δείξω τι είναι εδώ πέρα. Το κάτω είναι ένα άλλο που είχα, εντάξει. Το διαγράφω, δεν παίζει κανένα. Λοιπόν, το βίντεο είναι αυτό εδώ πέρα που αποθηκεύσαμε. Ναι, αυτό εδώ πέρα είναι, σας το δείχνω. Είναι ακριβώς το ίδιο, το gameplay όπως πριν. Ωραία, τώρα βγαίνουμε και πατάμε... Ναι, βγαίνουμε κανονικά και μπαίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα που είναι το Share Factory. Είναι το πρόγραμμα που μπορείς να κάνεις μοντάζ τα βίντεό σου στο PlayStation 4. Είναι μια εφαρμογή που την κατεβάζετε. Και λοιπόν, πατάμε New Project και επιλέγουμε, ας πούμε, ένα intro. Και μετά το βίντεό μας είναι αυτό εδώ πέρα. Και ξεκινάει, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το intro. Δεν χρειάζεται delete, πάντα τα κάνω delete τα intro. Βάζω το δικό μου κανονικά. Και από εδώ πέρα το outro. Ωραία. Συγγνώμη γενικά για τη φωτεινότητα έτσι πως είναι, απλά προσπαθούσα να βρω ένα τρόπο ώστε να το τραβήξω. Ελπίζω να είναι καλός και να σας βοηθάω, παιδιά, καταλάβετε. Λοιπόν, εκεί πέρα το κόβω και πατάω το Options, που είναι το πάνω δεξιά το κουμπί στο controller. Και μετά πατάω Export Video, δηλαδή να το κάνει rendering ένα πράγμα. Ωραία, και αφού έχει τελειώσει, σας βγάζει να το κάνετε Share ή να το κάνετε share μετά, να το δημοσιεύσετε τώρα ή μετά. Εγώ όμως θέλω να σας δείξω κάτι πρώτα. Πώς το ανεβάζω. Το κλείνουμε την εφαρμογή, ναι, ωραία. Πάμε στην gallery, εδώ πέρα είναι το βίντεο. Και πατάμε το options. Και εδώ πέρα λέει, ας πούμε, να το αντιγράψεις το USB σου. Δηλαδή εγώ βάζω το USB μου μέσα στη θύρα USB εδώ πέρα, το στικάκι. Και το αντιγράφει και το ανεβάζω μετά από τον υπολογιστή, το μοντάρω και το ανεβάζω κανονικά, ξέρετε. Ή αλλιώς πατάμε το share, το κουμπάκι πάνω στο βίντεο και σας βγάζει την ένδειξη αν θέλετε να το ανεβάσετε. Και ναι, εδώ πέρα σας λέει που θέλετε να το δημοσιεύσετε, στο Facebook, στο Twitter, στο YouTube ή στο Dailymotion. Εμείς θα επιλέξουμε το YouTube φυσικά και εδώ πέρα είναι οι πληροφορίες του βίντεο. Λοιπόν, ο τίτλος, ας πούμε, βάλουμε ένα PT. Δεν θα το ανεβάσω γενικά το βίντεο. Απλά να σας δείξω. Description, δηλαδή περιγραφή. Ας βάλουμε μια φατσούλα. Εδώ πέρα είναι public, ας πούμε, είναι να το έχετε δημόσια κανονικά. Unlisted, ας πούμε, κανείς δεν μπορεί να το δει αν δεν έχει το link. Ή όποιος έχει το link που θα το στείλετε εσείς θα μπορεί να το δει. Και εδώ είναι private που μπορεί. Αυτό δηλαδή, μόνο εσύ μπορεί να το δεις το βίντεο. Είναι κλειδωμένο, δεν μπορεί να το δει κανείς άλλος. Και εδώ πέρα είναι τα tags που βάζει, ας πούμε, για το παιχνίδι. Για να βρίσκουν οι άλλοι, ας πούμε, το βίντεο πιο εύκολα, να το εμφανίζει. Ναι. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα θα το ακυρώσω. Και αυτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο, παιδιά, πραγματικά. Αυτό εδώ πέρα είναι το προφίλ μου. Κάντε με φίλο. Λέγομαι The Arctic Viking.
να μπαίνουμε να παίζουμε μαζί. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Όσοι το είδατε, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και τα λέμε την επόμενη φορά.